Με επιγεία και εν αέρια αυτοψία κλιμακίου της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, συνεχίστηκε σήμερα η διερεύνηση των συνθήκων της τραγωδίας με θύμα την άτυχη γυναίκα από την Ουκρανία που έχασε τη ζωή της στο φαράγγι της Αμαριάς στη διάρκεια της ξαφνικής καταιγίδας. Αυτοψία που έχει σκοπό να δώσει και απάντηση στο ερώτημα αν το φαράγγι μπορεί να επαναλειτουργήσει, είτε η σεζόν θα ολοκληρωθεί πρόωρα υπό το φόβο των καιρικών και άλλων συνθήκων. Πρέπει και μπορεί να ξανανοίξει το φαράγγι της Αμαριάς με ασφάλεια για τους διερχόμενους. Δεν θέλω να το πω αυτό. Θέλω να περιμένουμε τα στοιχεία και από εκεί και πέρα με ασφαλή στοιχεία πλέον και ασφαλείς αποφάσεις θα αποφανθούμε κι εμείς. Μόλις απομακρυνθούν τα φερτά υλικά και οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες, το φαράγγι θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει σύμφωνα με την άποψη του Ευθύμιου Λέκα. Κάναμε την εκτίμηση και την ανάλυση κατολιστικού κινδύνου. Διαπιστώσαμε ότι ο κίνδυνος επανήλθε στα κανονικά επίπεδα που ήταν και πριν το φαινόμενο. Θεωρώ ότι μετά μικρές παρεμβάσεις μπορεί να ανοίξει το φαράγγι. Αλλά βεβαίως εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι μια μακροπρόθεσμη ανάλυση του κινδύνου στο φαράγγι, έτσι ώστε να μειώσουμε όσο το δυνατόν την έκθεσή μας και τη διακινδύνευση. Δεν έχουν αλλάξει πολύ μες στο φαράγγι. Ο βαθμός επικινδυνότητας παραμένει ο ίδιος. Υπάρχουν φερτά υλικά, υπάρχουν κάποιες καταπτώσεις οι οποίες πρέπει να απομακρυνθούν το επόμενο διάστημα. Τα κλιμάκια που πραγματοποίησαν αυτοψίες χθες και σήμερα εξετάζουν παρεμβάσεις οι οποίες στοχεύουν στη μείωση της έκθεσης των περιπατητών στους φυσικούς κινδύνους. Καθώς, όπως εξηγεί ο Ευθύμιος Λέκας, τεχνικές παρεμβάσεις στο φυσικό μνημείο είναι ουσιαστικά αδύνατες. Τεχνικά δεν υπάρχει τρόπος να γίνει καμία παρέμβαση στο σημείο εκείνο, γιατί μπορεί να κάνουμε μια παρέμβαση και να δρομολογήσουμε άλλα φαινόμενα. Οι παρεμβάσεις δεν είναι αποτελεσματικές συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν είναι και επιτρεπτές μέσα στο φυσικό μνημείο. Συνεπώς, πρέπει να βρούμε δράσεις μείωσης της έκθεσης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ανάλογα γεγονότα. Τα μέτρα που βρίσκονται υπό συζήτηση εδώ και καιρό αφορούν στον εντοπισμό δυνητικά επικίνδυνων σημείων κατά μήκος της διαδρομής, στα οποία προτείνεται να ενισχυθεί η σήμανση με την τοποθέτηση επιπλέον προειδοποιητικών πινακίδων. Ακόμη, η υποχρεωτική χρήση μέσων ατομικής προστασίας από τους περιπατητές, όπως για παράδειγμα κράνη, λύση που έχει προταθεί στον ΟΦΗΠΕΚΑ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η εκπόνηση σχεδίων εκένωσης που έχουν ήδη προταθεί και ακολουθήθηκαν την Τετάρτη για τον απεγκλωβισμό των 300 επισκεπτών που παγιδεύτηκαν από τις καιρικές συνθήκες. Το τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή της 35χρονης τουρίστριας, η οποία σκοτώθηκε λίγο πριν ολοκληρώσει την περιήγησή της μέσα στο φαράγγι και στάθηκε διπλά άτυχη καθώς η πέτρα που έπεσε τη χτύπησε στη μοιραία αρτηρία, ανέδειξε και το θέμα της λήψης και διαχείρισης των μετεωρολογικών δεδομένων. Το αίτημα για την τοποθέτηση μετεωρολογικού ραντάρ στο φαράγγι της Αμαριάς στηρίζουν ολοένα και περισσότεροι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων. Έχουμε κάνει το φαράγγι εμπόλεμη ζώνη. Το φαράγγι πρέπει να προβλέπουν τον καιρό. Όλα ξεκινάνε από τις καιρικές συνθήκες. Όταν δεν πέσει μέσα από το δελτίο, εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Το φαράγγι της Αμαριάς επισκέφθηκαν από την 1η Μαΐου έως και την ημέρα της τραγωδίας 105.000 άνθρωποι. Ο γιατρός που υπηρετεί μέσα στο φαράγγι καλύπτει τα περισσότερα περιστατικά. Όμως το σημείο στο οποίο εκτυλίχθηκε η τραγωδία λόγω απόστασης καλύπτεται κυρίως από το γιατρό που υπηρετεί στην Αγία Ρουμέλη. Φέτος ωστόσο η σύμβασή του έληξε στις 17 Αυγούστου με συνέπεια η συγκεκριμένη θέση να παραμένει κενή. Το τελευταίο χιλιόμετρο παρεμβαίνει ο γιατρός της Αγία Ρουμέλης του οικισμού που είναι πιο κοντά. Από ότι στο γιατρό του φαραγγιού. Ναι, έχει τελειώσει 17 Αυγούστου και έφυγε. Δεν έχει έρθει άλλος και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει.